Λοιπόν, χθες έγινε η απονομή από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πρώτη θέση, πρώτο βραβείο στους, μεταξύ των μαθητών του Β' Λυκείου σε σύνολο μαθητών όλων των τάξεων, γυμνασίου Λυκείου, περίπου 20.000. Πες μου λίγο τις εμπειρίες σου. Θεωρώ ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών είναι μια σπουδαία εκπαιδευτική εμπειρία για τον κάθε μαθητή ο οποίος έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για το αντικείμενο αυτό. Δηλαδή δίνει μια ευκαιρία να γνωρίσει, να δει κάποια θέματα πιο αυξημένης δυσκολίας και πιο πρωτότυπα από αυτά που θα έβλεπε στο σχολικό βιβλίο ή γενικά εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Και με αυτόν τον τρόπο να δει και από άλλη οπτική γωνία τη φυσική γενικά και να μπορέσει να ελέγξει τις γνώσεις του σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Ο διαγωνισμός σαν διαγωνισμός, πώς ήτανε? Δηλαδή ήτανε 4-5 θέματα τα οποία θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι, πώς ήτανε κατανεμημένος? Ο διαγωνισμός είναι μια καθαρά γραπτή εξέταση. Έχει δύο θέματα θεωρητικά. Το πρώτο είναι με ερωτήσεις κλειστού τύπου, που βέβαια φυσικά απαιτούν μια δικαιολόγηση. Και το δεύτερο είναι, το δεύτερο θεωρητικό θέμα έχει περισσότερη εξήγηση να πρέπει να δοθεί και με πιο αυξημένη, πιο περίπλοκα θέματα. Το τρίτο θέμα είναι αρκετά διαφορετικό από οτιδήποτε υπάρχει στο σχολικό μάθημα, διότι είναι το πειραματικό κομμάτι, όπου δίνονται ορισμένα πειραματικά δεδομένα, δίνεται μία, περιγράφεται μία πειραματική διάταξη και δίνονται ορισμένα δεδομένα από αυτή, ένας πίνακας με δεδομένα από τη διάταξη αυτή. Και πρέπει λοιπόν ο μαθητής να συνδυάσει τα δεδομένα αυτά με βάση τη θεωρία που γνωρίζει και να κάνει, να εξάγει σωστά συμπεράσματα από το πείραμα το οποίο περιγράφεται. Εσένα σε δυσκόλεψε αυτό το κομμάτι? Αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ήταν πάντως ήταν ενδιαφέρον, γιατί ενέχει και τη στατιστική και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν ένας διαγωνισμός τον οποίο τον είδες, ο δείκτης δυσκολίας κατά τη γνώμη σου ποιος ήτανε? Με τα δικά σου δεδομένα πάντα. Ναι, πάντα υπάρχει και το τέταρτο θέμα που αυτό κάνει, παίζει σημαντικό ρόλο, διότι είναι αυτό, είναι μια άσκηση αλλά με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, η οποία στην δικιά μου περίπτωση ο τρόπος που σκέφτηκα να τη λύσω ήταν με ανώτερα μαθηματικά, έτσι ώστε να κάνουμε μια προσέγγιση λίγο πιο διαφορετική από αυτή που μπορούμε να κάνουμε στο σχολείο. Δηλαδή απαιτούσε κάτι παραπάνω από ένα συνηθισμένο θέμα. Και τι σου είπαν οι βαθμολογητές για αυτό το πράγμα? Πώς τους φάνηκε η λύση αυτή? Την βρήκαν πρωτότυπη και την εκτίμησαν ιδιαίτερα τη λύση για την χρήση αυτή των μαθηματικών εργαλείων. Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, πέρα από το βραβείο αυτό που βλέπω εκεί πέρα, πέρα από αυτό το βραβείο, ναι, τι άλλο σου απονεμήθηκε? Σου δόθηκε κάτι μαζί με το βραβείο, κάποιο χρηματικό ποσό, κάτι άλλο? Για δεύτερη χρονιά φέτος εδώ στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Ελλήνων Φυσικών κάνει ένα πολύ καλό εγχείρημα, το θερινό της σχολείο, το οποίο περιλαμβάνει και διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πειράματα και επισκέψεις και άλλα πολλά, στο οποίο μου δόθηκε μία υποτροφία για τις 5 ημέρες της διάρκειάς του. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Θα συνεχίσεις και του χρόνου συμμετοχή ή λόγω της τρίτης λυκείου και της προετοιμασίας τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα? Όχι, όχι, σίγουρα σκοπεύω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Άλλωστε αυτό δεν έχει σχέση με το τι κάνεις με την προετοιμασία. Αυτό είναι και ένα πράγμα που το κάνεις καθαρά επειδή σ' αρέσει το αντικείμενο. Επειδή έχεις ενδιαφέρον και θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω από το σχολείο. Ωραία. Έχεις να πεις κάτι άλλο, κάτι που δεν συζητήσαμε? Γενικά θεωρώ ότι τέτοιοι διαγωνισμοί είναι πολύ καλό να διοργανώνονται. Είναι πόσες φορές έχεις πάρει μέρος σε τέτοιους διαγωνισμούς?
Στον διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών έχω λαμβάνει μέρος από το δημοτικό. Είχα πάει την πρώτη φορά στην έκδη δημοτικού, άλλες δύο φορές πήγα στο γυμνάσιο και τώρα πήγα μία φορά στο Λύκειο. Γενικά μ' αρέσουν τέτοια πράγματα, θέλω να συμμετέχω γενικά. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.